Μάλιστα, ερχόμαστε πίσω στην ροή των θεμάτων μας. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιώργου Κούμα είναι ασυμβίβαστες με το αξίωμα του Προέδρου της ΚΟΠ. Ερωτηματικό βάζουμε και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον φίλο δημοσιογράφων, τον Φάνη τον Μακρύδη, τον οποίο και χαιρετώ. Σας χαιρετώ και εγώ. Πάντως, η φωτογραφία που χρησιμοποιούμε στη ροή δείχνει λίγο ταλαιπωρημένο Φάνη Μακρύδη. Φαίνεται ήταν σε στιγμή που ήσουν το δημοσιογραφικό σου δαιμόνιο χτυπούσε κόκκινο. Φίλε Φάνη. Ή δουλεύαμε μαζί και ήμουν απεγνωσμένος, απελπισμένος. Λοιπόν, τώρα πάμε στα σοβαρά θέματα. Έχεις αποκαλύψει, λοιπόν, έχεις αποκαλύψει από το 18 επιχειρηματικές δραστηριότητες του Προέδρου της ΚΟΠ με την πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων αγώνων ποδοσφαίρου στη Cita Vision. Κάτι το οποίο τελευταίες μερικές μέρες βλέπω αρκετοί το έχουν επανανακαλύψει, να το πω. Έχουν... Ναι, κάπως έτσι είναι. Κάπως λοιπόν, έτσι. Όλα αρχίζουν από την 24η Μαΐου. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών συζήτησε το θέμα με τους κόκκινους φακέλους. Τότε είχε γίνει λόγος για ένα παιχνίδι του Καρνιώτης Απόλλωνας. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Χάρης Σαββίδης, ο πρώην γραμματέας της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού, είχε κληθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, μίλησε για αυτά τα θέματα και έκανε αποκαλύψεις που μας συγκλώνησαν όλους, ακόμα και εμάς που ήμασταν συνηθισμένοι να ακούμε τέτοια πράγματα, λόγω επαγγελματός. Μίλησε για 16 κόκκινους φακέλους, τους οποίους ο ίδιος είχε ως στέλεχος της Επιτροπής Δεοντολογίας και όμως η ΚΟΠ καμωνόταν ότι δεν τους είχε. Θα τα λέμε έτσι απλά ευθέως για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πρόκειτο για 16 παιχνίδια της Καρμιώτης σας και του Ερμή. Είχαν ύποπτη δραστηριότητα ποδοσφαιριστές των εν λόγω ομάδων, 11 μάτς της Καρμιώτης σας και 5 αναμετρήσεις του Ερμή, όπως είπαμε. Λοιπόν, φαινόταν ότι ήταν χειραγωγημένοι οι αγώνες. Με βάση τα μητρώα της ΚΟΠ έπρεπε να διαγραφούν οι δύο ομάδες από τα μητρώα της ΚΟΠ, με βάση τους κανονισμούς της ΚΟΠ, συγγνώμη, έπρεπε να διαγραφούν από τα μητρώα. Και οπότε εκεί άνοιξε ο ασκός του αιώλου, γιατί αποδείχθηκε ότι εδώ έχουμε ένα κύκλωμα συγκάλυψης διαφθοράς στο ποδόσφαιρο μεταξύ με τη συμμετοχή ΚΟΠ και UEFA. Το δόλο θέμα φάνηκε να αγγίζει και τα τηλεοπτικά, που είναι το πιο ακριβό προϊόν που έχει η UEFA και η ΚΟΠ. Μάλιστα. Οι ομοσπονδίες. Άρα, ο Χάρης Σαββίδης που έκαναν τις καταγγελίες είπε μάλιστα ότι δέχτηκε παρατήρηση από την UEFA για τον λόγο ότι ξεκίνησε η επιτροπή την οποία υπηρετούσε, ξεκίνησε έρευνα για αυτά τα παιχνίδια. Δέχτηκε κατσάδα από αξιωματούχο της UEFA. Του δόθηκε η εντύπωση ότι η ΚΟΠ UEFA είναι μαζί σε αυτό, στη συγκάλυψη. Οπότε εκεί άρχισε να γίνεται λόγος για το ρόλο του κύριου Κούμα, του πρόεδρου της ΚΟΠ. Εμείς είχαμε αποκαλύψει από το 18 τέσσερις εταιρείες τους στις Σεϊχέλες και Παρθένες νήσους. Ήταν έγγραφα που είχαμε στην κατοχή μας, τιμολόγια που έδειχναν ότι ο Γιώργος Κούμας, ενώ ήταν αξιωματούχος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, πολλούσε τηλεοπτικό προϊόν στη Cita Vision. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ο Κούμας, ο κύριος Κούμας, συζητούσε με τη Cita Vision και ως παράγοντας ποδοσφαιρικός, αλλά είχε και εμπορικές σχέσεις μαζί με τη Cita. Οπότε αν υπάρχει αυτή η διπλή ιδιότητα, υπάρχει ασυμβίβαστο. Πρέπει να πούμε όμως ότι ο κύριος Κούμας και μέχρι το 2019 δεν πολλούσε απλώς τηλεοπτικό προϊόν στη Cita, έκανε και παραγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων και πολλούσε στη Cita Vision. Οπότε χοντρένει το πράγμα. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΙΚ, της ΣΥΤΑ, ο κύριος Μιχάλης Ιωαννίδης στη Βουλή την περασμένη Τετάρτη μάλιστα, αυτή τη στιγμή η ΣΥΤΑ έχει 5 συμβάσεις με τον Γιώργο Κούμα, οι οποίες συμβάσεις τρέχουν, είναι σε εξέλιξη και με βάση τον νόμο του 17 δεν θα πρέπει να υφίσταται αυτή η σχέση. Δηλαδή ο κύριος Κούμας θα πρέπει να διαλέξει αν θα είναι πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ή θα είναι επιχειρηματίας που πολύ ποδοσφαιρικό προϊόν. Πάντως αυτές οι δύο ιδιότητες δεν συμβιβάζονται. Ναι. Εντάξει, επαναφέραμε και εμείς τις αποκαλύψεις του 18, συζητήθηκαν και στη Βουλή την περασμένη.
Τετάρτη και πλέον η Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού την προσεχή Τρίτη θα κληθεί να αποφασίσει κατά πόσον θα αρχίσει έρευνα για το ασυλλήβαστο του Κούμα. Ο Κούμας, όταν είχαμε μιλήσει μαζί του το 2018, όταν κάναμε την αποκάλυψη, μας είχε πει το ασυλλήβαστό μου είχε ξεταχθεί και μάλιστα υπήρχε και εκνομάτωση και δεν προκύπτει κάτι. Το θέμα όμως ποτέ δεν δόθηκαν επαρκείς εξηγήσεις δημοσίως και είναι ο λόγος που επανέρχεται κάθε τρεις και λίγο στο προσκήνιο. Λοιπόν, συγγνώμη, έχουμε δύο νομοθεσίες και ο Περικό Ανώμος κάνει λόγο για αυτό το ασυμβίβαστο που είναι παλαιότερος, αλλά και ο νόμος του 17 για τη χειραγώγηση των αγώνων που μιλά πάλι για ασυμβίβαστο. Και μάλιστα είναι ποινικό αδίκημα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ξέρουμε πριν τη διερεύνηση αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες σε βάρος του κύριου Κούμα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε. Μάλιστα. Μια ανωτελεία, δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, από ποιον είναι η γνωμάτευση ότι υπάρχει ασυμβίβαστο, γιατί... Μα δεν μας υπόθηκε, αυτό λένε, ότι όταν ζητήσαμε διευκρινήσεις από τον κύριο Κούμα, μιλούσε γενικώς. Και μάλιστα το καταγράψαμε στο πρώτο ρεπορτάζ που αποκαλύψαμε, ότι μάλιστα δεν θέλησε να επεκταθεί, αρκέστηκε σε μια γενική τοποθέτηση. Και γράφουμε μάλιστα ότι του ζητήσαμε, κάναμε νέα ερώτηση μάλιστα και ζητούσαμε διευκρινήσεις. Δεν ανταποκρίθηκε, δεν θέλησε. Μάλιστα. Η δεύτερη ερώτηση είναι από το 19, λέει ότι έχει δηλώσει ο κύριος Κούμας ότι από το 19 δεν ασχολεί με τις παραγωγές τηλεοπτικών αγώνων. Ήδη κατάλαβα λάθος. Το Τρίπολι που ήταν συμφερόντον του φέρεται να απόλυσε όλο τον εξοπλισμό στην ABC και πλέον η ABC φαίνεται να κάνει τις παραγωγές. Ρωτήθηκε στη Βουλή, έχετε οποιαδήποτε σχέση με την ABC κύριε Κούμα? Απαντήστε ξεκάθαρα. Ναι. Όχι, ήταν κατηγορηματικός, αρνήθηκε. Την ίδια στιγμή δεν έχει αποδειχτεί, δεν αποδεικνύεται σχέση του κυρίου Κούμα με την ABC. Μάλιστα. Λοιπόν. Υφίσταται όμως παρανομία, διότι η AAA Productions μέχρι το 19 είχε σχέσεις με τη ΣΥΤΑ. Έκανε παραγωγή τηλεοπτικού προϊόντος και το πουλούσε στη ΣΥΤΑ, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή παρακολουθείς από κοντά το θέμα εδώ και αρκετά χρόνια, η δική σου εκτίμηση πόσο μερίδιο ευθύνης βαραίνει την ΚΟΠ και τον πρόεδρό της για το όλα όσα απίστευτα βγήκαν στη δημοσιότητα? Τίποτα. Η ΚΟΠ είναι, πρέπει να χωνέψουμε. Είναι μια παρέα προέδρων σωματείων. Αυτό είναι. Η δομή της διοικητική της ΚΟΠ έχει το εκτελεστικό συμβούλιο που είναι το πιο ισχυρό σώμα η ΚΟΠ. Από ποιους αποτελείται το εκτελεστικό συμβούλιο? Από εκπρόσωπους σωματείων πρώτης κατηγορίας και ένα μικρότερο αριθμό εκπροσώπων των μικρότερων κατηγοριών. Είτε όταν όλοι αυτοί είναι μια, θα το πω, παρέα κι ας μην παρεξηγηθεί. Είναι μια ομάδα ανθρώπων, πολλοί σχετίζονται μεταξύ τους, αλληλοψηφίζονται, συνεργάζονται, οπότε αυτό είναι η ΚΟΠ. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Βλέπετε, γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Την ίδια στιγμή πάντα η ΚΟΠ απειλούσε αν το κράτος μας κάνει έλεγχο θα γίνει σούσουρο διεθνώς, η FIFA δεν ανέχεται στις ομοσπονδίες να κάνει έλεγχο. Ο αντίλογος είναι εφόσον κυρία ΚΟΠ δεν θέλει έλεγχο από την πολιτεία, τότε ξόφλα την πολιτεία γιατί της χρωστάς πάρα πολύ. Αυτό είναι η λογική, ο λογικός συνειρμός. Στο Ισραήλ όταν αποδείχτηκε ότι το Ισραηλινό ποδόσφαιρο είχε θέματα με αγώνες ύποπτους, με επεισόδια σε αναμετρήσεις μεγάλων ομάδων του Ισραήλ, το ποδόσφαιρο τους έκοψε τη χορηγία από ένα κρατικό λαχείο. Καταλάβατε, λαμβάνουν μέτρα σε άλλες χώρες, παρόλο που στην Κύπρο περνά αυτό το ΙΦΙΦΑ δεν επιτρέπει σε καμιά κυβέρνηση να επέμβει σε ομοσπονδία. Όχι, από τη στιγμή που η ΚΟΠ οφείλει και στο φοροδογούμενο αυτή τη στιγμή υπόκειται σε έλεγχο. Ή, αφού δεν θέλει τον έλεγχο, ας ξοφλήσει τις υποχρεώσεις της προς την πολιτεία.
Λοιπόν, Φάνη, από όσα βλέπεις, από όσα αντιλαμβάνεσαι, βλέπεις να υπάρχει τρόπος για εξυγίανση του ποδοσφαίρου στην Κύπρο? Ναι, άκου τώρα τι γίνεται. Από τη συζήτηση της Τετάρτης γίνεται και το θέμα που θα ασχοληθώ αύριο. Προκύπτει ότι κανένα φάκελο τη ΟΕΦΑ, κόκκινο φάκελο, δηλαδή χειραγωγημένο παιχνίδι, δεν οδηγήθηκε στο δικαστήριο και να έχουμε καταδίκη. 96 φάκελοι σε μια δωδεκαετία στάθηκαν, δεν στοιχειοθετήθηκε η καλή υπόθεση να σταθεί στο δικαστήριο. Και μας λένε ότι είναι ο νόμος των παρακολουθήσεων που πλέον μπορούν να γίνονται νόμιμα και γι' αυτό δεν μπορούσαμε να στοιχειοθετήσουμε. Το 2020 έγινε η τροποποίηση του νόμου και δικαιούμαστε πλέον η αστυνομία να κάνει νόμιμα επισύνδεση και να ακούει σε πραγματικό χρόνο. Να ακούει τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες που ξέρει τι είναι και να δει αν στείλουν αγώνα. Αυτό μας είπαν δεν έχει γίνει, παρόλο που από το 20 είναι έτοιμη η νομοθεσία, γιατί πάροχοι, δηλαδή οι εταιρείες τηλεφωνίας, δεν έχουν την υποδομή. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να έχουν υποδομή για τις παρακολουθήσεις. Αυτά τα τρία έτη που μένει ανενεργός ο νόμος, εμάς μας έλεγαν off the record, εκτός παρασκηνιακά είμαστε. Ναι. Και όσοι ότι ξέρεις, εμείς η αστυνομία δεν έχουμε μηχανήματα. Μα εμείς έχουμε έγγραφο από το 14 που ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας παραδέχεται ότι η αστυνομία έχει εξοπλισμό υποκλοπών και παρακολουθήσεων. Όταν ζούμε μια κοροϊδία, κάθε φορά ακούμε τα ίδια, βούληση να υπάρχει, εμείς εστιάζουμε στην εκτελεστική εξουσία και στην νομοθετική, διότι και οι βουλευτές που κάνουν έλεγχο κάποιες φορές κάνουν τις λάθος ερωτήσεις, εστιάζουν σε πτυχές μιας υπόθεσης που δεν έχουν ουσία, δεν έχουν ουσία αυτές οι πτυχές και διαιωνίζονται αυτά τα ζητήματα. Το λέμε με απαξίωση, τι να κάνουμε, αυτά βλέπουμε, αυτά λέμε. Βραστήκαμε κι εμείς. Λοιπόν, Φάνη Μακρύδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Άστε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Φάνη. Λοιπόν.